Πάμε να καλημερίσουμε παρέα την κυβερνητική εκπρόσωπο, την κυρία Αριστοτελή Απελώνη. Τη βλέπουμε. Καλή σας μέρα, κυρία Απελώνη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, κυρία Μαυραγάνη. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με το υπάρχουν καθεστώς, κυρία Απελώνη. Αναφέρομαι στο καθεστώς των όσων επιτρέπονται και των όσων απαγορεύονται ακόμη λόγω του κορονοϊού. Και το ερώτημά μου είναι αν θα έχουμε περαιτέρω χαλάρωση και άρση απαγορεύσεων σε μια σειρά από ζητήματα που έχουν μείνει ακόμη. Έχουμε αρκετά μηνύματα από φίλους που μας ρωτάνε για τη μουσική. Έχουμε μηνύματα που μας ρωτάνε για το γάμο από ζευγάρια που θέλουν να προγραμματίσουν. Έχουμε μηνύματα αναφορικά με την κυκλοφορία το βράδυ, τώρα που ανοίγει και ο τουρισμός. Τι θα γίνει με όλα αυτά? Βλέπετε ότι μέσα στο επόμενο διάστημα, την επόμενη εβδομάδα πιθανώς να αρθούν όλα αυτά? Κυρία Μαυραγάνη, αντιλαμβάνομαι το ενδιαφέρον όλων να αρθούν πλήρως οι περιορισμοί. Θα πρέπει συνέχεια να τονίζουμε και να μην ξεχνάμε ωστόσο ότι ο ιός παραμένει ανάμεσά μας, άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και ό,τι γίνει να γίνει σταδιακά. Βλέπουμε τους δείκτες τους επιδημιολογικούς να μειώνονται και να μπαίνουν σε μια φάση ύφεσης, το οποίο είναι θετικό. Νομίζω, όπως είπατε, ότι αν όλα πάνε καλά, θα μπορούσαμε ίσως την άλλη εβδομάδα να γίνουν κάποιες σχετικές ανακοινώσεις που αφορούν τα θέματα στα οποία αναφερθήκατε και το ωράριο κυκλοφορίας. Και βεβαίως, επειδή είχαμε δώσει έναν οδικό χάρτη μέχρι τα μέσα Ιουνίου, να περιγραφεί και η υπόλοιπη πορεία, αν θέλετε, ως προς δραστηριότητες που δεν έχουν επανεκκινήσει. Έχουν επανεκκινήσει με πολλούς περιορισμούς, ώστε να υπάρχει μια ορατότητα και για όλους τους πολίτες που θέλουν να προγραμματίσουν και στο θέμα των γάμων που αναφερθήκατε προφανώς και των δεξιώσεων. Δεν σημαίνει απαραίτητος ότι αυτά θα γίνουν τώρα, ωστόσο να δοθεί μια ορατότητα για το τι θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο. Δεν υπάρχει μόνο ο Ιούνιος, υπάρχει και ο Ιούλιος. Οπότε το έχει η κυβέρνηση υπόψη και εφόσον αυτά τα στοιχεία συνεχίσουν την πορεία αυτή, νομίζω πως μπορούν να γίνουν ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, διαβάζοντας αυτά που είπατε όσο μπορώ, την ερχόμενη εβδομάδα, πιθανώς την Παρασκευή που έχουμε συνήθως τις συνεδριάσεις των ειδικών, αναμένονται ανακοινώσεις οι οποίες δεν θα είναι άμεσα εφαρμόσιμες, δηλαδή για τη μουσική σε αργότερο, σε μεταγενέστερο χρόνο, για το ωράριο λειτουργίας το ίδιο, για τους γάμους το ίδιο. Θα μας το πούν οι ειδικοί αυτό. Κάποια θα είναι σε άμεσο χρόνο και κάποια άλλα σε μεταγενέστερο. Άρα, συνεπώς, περιμένουμε που είναι πιο δύσκολα ενδεχομένως. Την Παρασκευή, λέτε, περιμένουμε ανακοινώσεις για όλα αυτά. Ναι, κυρία Μαυραγάνη. Αρκετές. Καλώς υπόνοι των πραγμάτων. Πάντα υπό την αίρεση των στοιχείων, αλλά τα στοιχεία είναι σε καθοδική πορεία και προσβλέπουμε ότι έτσι θα συνεχιστεί. Αυτό βέβαια εξαρτάται από όλους μας. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Είναι καλοκαίρι, υπάρχει μια εφορία, ένας ενθουσιασμός μετά από τα περιοριστικά μέτρα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ωστόσο ότι δεν έχουμε τελειώσει και πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να τηρούμε τα μέσα προστασίας, να μην χαλαρώνουμε στη χρήση της μάσκας και φυσικά να εμβολιαστούμε. Το υπέρτατο όπλο, υπέρτατη ασπίδα. Πριν πάμε στον εμβολιασμό, αν μου επιτρέπετε, επειδή ανέφερα μόνο μουσική, κυκλοφορία και γάμους, είναι πολλά τα μηνύματα και τα παράπονα και η ενόχληση και από τους ανθρώπους των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών. Θα συμπεριληφθούν και αυτά σε αυτή τη λίστα με την άρση της χαλάρωσης? Είναι πολύ νωρίς για να... Δεν ξέρω την ατζέντα. Αυτά είναι υπό την αίρεση και την αξιολόγηση και των ειδικών πάντα, κυρία Μαυραγάνη. Αναφέρθηκε σε αυτά τα πρακτικά που αφορούν τον πολύ κόσμο. Θα το δούμε την επόμενη εβδομάδα. Δεν γνωρίζω ποια θα είναι η πλήρης ατζέντα την οποία θα συζητήσει η Επιτροπή των Ειδικών. Ωστόσο, είχαμε πει ότι τα θέματα του ωραρίου και της μουσικής θα επανεξετάζονταν εντός του Ιουνίου, οπότε και περιμένω να γίνει αυτό και να έχουμε τις εισηγήσεις των ειδικών και τις αντίστοιχες αποφάσεις που λάβει η κυβέρνηση. Εν αναμονή, λοιπόν, την ερχόμενη εβδομάδα για τις αποφάσεις και τις εισηγήσεις σε όλα αυτά τα θέματα. Να πάμε λίγο και στα εμβόλια που είπατε και στη γενικότερη εικόνα. Είδαμε χθες από τον κύριο Χαρδαλιά τον επιδημιολογικό χάρτη. Η χώρα μας είναι ευτυχώς χωρίς κανένα κόκκινο, καμία κόκκινη περιοχή. Αρκετά πορτοκαλί, κίτρινα και κάποια λιγότερα πράσινα. Τι σας λένε οι επιδημιολόγοι, πώς πάμε, πού κινούμαστε? Και αν είστε και ικανοποιημένοι εσείς από την πορεία του εμβολιασμού? Εσείς ως κυβέρνηση εννοώ. Ναι, βεβαίως, κατάλαβα. Ως προς τον επιδημιολογικό χάρτη, από χθες ξεκίνησε, υπάρχει αυτό το νέο εργαλείο, στο οποίο ο καθένας
μπορεί να μπει και να δει ένα περιφερειακή ενότητα ποια είναι η πορεία της πανδημίας, ποια είναι η πορεία των εμβολιασμών. Αυτό ισχύει και για όποιον εκτός Ελλάδας θέλει να το δει. Νομίζω πως σε μερικές περιπτώσεις χαλαρώνουν οι πολίτες, όπως προανέφερα, είναι πολύ λογικό. Είναι στο χέρι όλων μας να μην έχουμε τοπικές εξάσεις. Τοπικές εξάσεις που θα χρειαστεί προφανώς, αν φουντώσουν και υπάρξει μια αναζωπήρωση ανησυχητική, να αντιμετωπιστούν με στοχευμένα μέτρα όπως έχει γίνει και μέχρι σήμερα. Και ασπίδα απέναντι σε αυτό είναι και ο εμβολιασμός. Το λέω διότι αυτή είναι η βασικότερη διαφορά στην πορεία που διανύουμε αυτή τη στιγμή και σε αυτή τη φάση. Δεν είχαμε εμβόλια πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος έχουμε το δώρο αυτό του εμβολίου. Πρέπει όλοι να δράξουμε την ευκαιρία να εμβολιαστούμε. Πηγαίνουμε καλά. Προφανώς η συμμετοχή εξαρτάται και από τους ίδιους τους πολίτες. Έχουμε περίπου 100.000 προγραμματισμένα ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Σήμερα, να σας πω, κάποια ώρα θα είμαστε στα 6 εκατομμύρια τσιμπήματα, όπως λέμε, εμβολιασμούς. Συνολικά λέτε. Και είμαστε... Συνολικά. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω τσιμπήματα, για να γίνει κατανοητό. Mm-hmm. Και πρώτης και δεύτερης δόσης εννοώ. Μάλιστα. Συνολικά. Mm-hmm. Και θεωρώ πολύ θετικό στοιχείο. Άκουσα και τους ειδικούς χθες που μίλησαν ότι μειώνονται προφανώς οι νοσηλίες και οι διασωληνώσεις. Είναι μια πολύ σαφής, ένα πολύ σαφές αποτύπωμα του εμβολιασμού που προκύπτει στους 60 mm-hmm. άνω. Και αυτό πιστεύω ότι πρέπει να είναι οδηγός και για όλες τις άλλες ηλικιακές ομάδες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε όλες τις ηλικίες των 60+, 60 και άνω, το σύνολο αυτό που έχουν εμβολιαστεί ή θα εμβολιαστούν σύντομα γιατί έχουν κλείσει το ραντεβού τους, έχουμε φτάσει περίπου στο 75%, mm-hmm. το οποίο είναι ένα πολύ καλό ποσοστό. Και η πορεία της πανδημίας, θα ήθελα να πω, όπως αποτυπώνεται, δεν είναι ανεξάρτητη ακριβώς από αυτά τα νούμερα και την πορεία του εμβολιασμού. Όσο θα προχωράμε και όσο θα αυξάνονται και στις άλλες ομάδες τα ποσοστά, προφανώς θα είναι και άλλη εικόνα, άρα θέλω να επαναλάβω ότι εξαρτάται από όλους μας η πορεία της πανδημίας. Δεν είναι μια αυτόματη πορεία που πηγαίνει από μόνη της, εξαρτάται από τον καθένα από μας και από όλους μαζί. Και με αυτή την επισήμανση να παροτρύνω και τους νεότερους και όλους επίσης να κλείσουν το ραντεβού τους, και το λέω γιατί την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν ανακοινώσεις και για επόμενες ηλικιακές ομάδες. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το κάνετε και σε κάποια νησιά τα οποία έχουν μείνει πίσω. Και εδώ είναι ένα άλλο ζήτημα, το ζήτημα του τουρισμού. Και να σας ρωτήσω πώς το βλέπετε φέτος αυτό το κομμάτι του τουρισμού, με δεδομένο ότι έχουμε ήδη και από την Αγγλία έξω τον Ιούνιο, αποφάσισαν ότι δεν θα στείλουν τουρίστες. Πώς θα καλυφθεί αυτή η τρύπα και ποιος είναι ο στόχος για τον τουρισμό φέτος? Κυρία Μαυραγάνη, υπάρχουν πολλοί δείκτες αβεβαιότητας. Προφανώς δείκτες αβεβαιότητας υπάρχουν σε όλες mm-hmm. τις χώρες. Δηλαδή δεν ζει μόνο η Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση. Είναι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που ψάχνουν να βρουν τον βηματισμό τους. Ο καθένας έχει τις ανησυχίες του, έχει τη δική του επιδημιολογική εικόνα και λαμβάνει τις αποφάσεις τους. Επειδή αναφερθήκατε στην Αγγλία, είναι μια απόφαση, δεν άλλαξε κάτι για την Ελλάδα που αφορά όλους τους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης, αφορά και τις άλλες χώρες, Ισπανία. Υποβιβάστηκε μάλιστα η Πορτογαλία mm-hmm. που ήταν στο πράσινο πριν. Είναι μια συντηρητική, μια σκληρή απόφαση που έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στους Βρετανούς. Πώς θα την καλύψουμε αυτή την τρύπα, κύριε εκπρόσωπε? Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Βλέπω χθες τα νούμερα. Είναι πολλά τα δις που άφηναν οι Άγγλοι τουρίστες στην Ελλάδα. Πώς θα την καλύψουμε αυτή την τρύπα? Είμαστε σε επαφή με όλους, κυρία Μαυραγάνη, με όλους τους παράγοντες τουρισμού, με όλες τις αγορές mm-hmm. ενδιαφέροντος. Υπάρχουν θαρρυτικά σημάδια και από άλλες αγορές, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία, και βεβαίως τίποτα δεν κρατά για πάντα. Θεωρώ, είχαμε πει εξ αρχής ότι ανοίξαμε πιλωτικά στα μέσα Μαΐου, ότι το πρώτο διάστημα είναι δοκιμαστικό. Τα περισσότερα αναμένονται από τον Ιούλιο. Σημασία έχει να έχουμε καλή εικόνα και να μπορούν οι ξένοι επισκέπτες να περάσουν στην Ελλάδα με ασφάλεια. Ο τρόπος των διακοπών έχει αλλάξει. Αυτά που ζητούν οι επισκέπτες έχουν αλλάξει λόγω της πανδημίας. Έχει με τεράστια σημασία λοιπόν η ασφάλεια και για τους Έλληνες προφανώς. Σίγουρα. Αλλά και για τους επισκέπτες που θα φύγουν. Σε τι έσοδα προσδοκάμε για το 2021 από τον τουρισμό?
κυρία Μαυραγάνη, προσβλέπουμε στο 45% του 19. Ωστόσο, δεν θα ήθελα να πω με... Ήρθε και ο αρμόδιος. Καλημέρα σας. Επειδή, όπως σας είπα, υπάρχουν πολλοί δείκτες αβεβαιότητας και επειδή εξαρτάται και από τις άλλες χώρες και την πολιτική που θα ακολουθήσουν, θα είναι πάντως πολύ καλύτερο το φετινό καλοκαίρι από το περσινό και θα επαναλάβουν τους εμβολιασμούς, διότι εμβολιάζονται σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ευρώπη και αυτό διευκολύνει. Και διευκολύνει και από 1η Ιουλίου που θα μπει σε πλήρη εφαρμογή και το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID, το οποίο πλέον θα είναι στη διάθεση όλων των χωρών. Το λέω διότι εμείς ξεκινήσαμε μαζί με άλλες 6 χώρες, διότι ήμασταν έτοιμοι. Εντός του Ιουλίου θα είναι έτοιμες και άλλες χώρες και αυτό θα διευκολύνει. Απορία, κύριε εκπρόσωπε. Είχαμε σύνδεση νωρίτερα με τα σύνορα, τα χερσαία σύνορα. Αρκετοί τουρίστες έχουν το εξής παράπονο. Λένε ότι ενώ έχουν έρθει με τεστ όπως τους ζητάμε εμείς ως χώρα, μοριακό 72 ώρες πριν, τους κάνουμε τεστ και εδώ. Ένα παράπονο. Και δεύτερο, ότι μετά τις 11 τα τελωνία είναι κλειστά και αναγκάζονται να συνοστιστούν. Βλέπουμε τώρα εδώ και πλάνα με ουρές αυτοκινήτων, αρκετές ώρες μέχρι να μπορέσουν να έρθουν μέσα στην Ελλάδα, ενώ έχουν περάσει μια σειρά από χώρες χωρίς τέτοια προβλήματα. Πώς θα διορθωθεί αυτό το πρόβλημα? Το μετά τις 11 προφανώς είναι συγκεκριμένες φύλες, κυρία Μαυραγάνη, γιατί σε κάποιες υπάρχουν περιορισμοί. Στους ευζώνους. Ως προς το τεστ, αυτοί είναι οι κανόνες. Δεχόμαστε με τεστ και με πιστοποιητικό εμβολιασμού και με πιστοποιητικό νόσησης. Και προφανώς γίνονται έλεγχοι στα χερσαία σύνορα και πρέπει να γίνονται για να είμαστε όλοι ασφαλείς. Και θα συνεχίσουν να γίνονται. Άρα δεν θα αλλάξει αυτό. Λέτε θα συνεχίσουμε έτσι. Θα συνεχίσουν να γίνονται. Δεν γίνεται σε όλες τις πύλες εισόδου. Μιλώντας πάντως έτσι συνολικά για την εικόνα που δίνει και η χώρα μας προς τα έξω, η εξέλιξη και η πορεία των εμβολιασμών πανελλαδικά θεωρείται ότι συμβάλλει έτσι στην εικόνα που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η χώρα και η οικονομία και η τουριστική οικονομία ειδικότερα? Θεωρώ πως ναι, κύριε Πλάτζο, διότι η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει επένους και από πολλές ευρωπαϊκές χώρες και από ξένους ηγέτες για την πορεία των εμβολιασμών, για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, χωρίς ουρές, χωρίς ταλαιπωρία για τον πολίτη. Είναι μια πολύ σύνθετη άσκηση. Ένα πείραμα που έλεγα δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Υπάρχει και άλλη πλευρά του νομίσματος. Χωρίς ταλαιπωρία εννοώ και θεωρώ ότι είναι και μια άσκηση που αλλάζει και τη σχέση του πολίτη με το κράτος, η οποία συνήθως ήταν μια πονεμένη ιστορία δυστυχώς. Νομίζω ότι το έχετε διαπιστώσει και οι ίδιοι ή και οι. Αυτή είναι η καλή όψη του νομίσματος. Υπάρχει και άλλη βέβαια ότι ανοίγουν σε νησιά μέγα εμβολιαστικά που κλείνουν γιατί δεν πατάει κανείς. Όπως στη Σάμο. Οι δυνατότητες δίνονται. Είναι ζήτημα συμμετοχής προφανώς. Θα πρέπει οι πολίτες να πιστούν, να άρουν τις αμφιβολίες τους και να εμβολιαστούν. Νομίζω ότι εδώ έχει και ένα ρόλο και ένα λόγο που μπορεί να παίξει και η τοπική αυτοδιοίκηση στο να πείσει σε όσες περιοχές της χώρας δεν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή τους πολίτες για τα ωφέλη του εμβολιασμού. Και προφανώς, κύριε Πλάτζο, αυτή είναι μια τεράστια επιχείρηση και η Γαλάζια Ελευθερία στα νησιά και η επιχείρηση Ελευθερία συνολικά. Δυνάμεις αναδιατάσσονται συνεχώς επιχειρησιακά και μεταφέρονται εκεί όπου υπάρχει ανάγκη. Τα αποτελέσματα και στον τουρισμό. Έτσι. Ζητώ συγγνώμη, έχουμε μια έκτακτη είδηση από το αστυνομικό δελτίο από τη Θεσσαλονίκη. Είχαμε ληστεί αμέσως στο Αριστοτέλειο. Να συνδεθούμε με τον Χρήστο Νικολαίδη να μας πει την είδηση και ερχόμαστε αμέσως σε εσάς, κυρία Πελώνη. Χρήστο, καλημέρα, τι έγινε? Καλημέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε μια επίθεση εντός του χώρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ένας 39χρονος κατήγγειλε ότι πριν από λίγο μπήκε μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου προκειμένου να πάρει από εκεί τη μοτοσυκλέτα του που την είχε σταθμεύσει από χθες το βράδυ. Τότε 4 με 5 νεαροί του επιτέθηκαν, τον ξυλοκόπησαν, τον τραυμάτισαν μάλιστα σοβαρά στο κεφάλι. Ο 39χρονος κατόρθωσε να βγει μόνος του από το χώρο του Πανεπιστημίου, να καλέσει τηλεφωνικά την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Διακομίστηκε και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο της πόλης. Είχαμε πριν από λίγο μια έτσι μεγάλη κινητοποίηση από την πλευρά της αστυνομίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν γίνει και κάποιες προσαγωγές. Ενδεχομένως να έχουμε στη συνέχεια περισσότερα να πούμε για το γεγονός, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες έτσι, πληροφορίες αποδίδεται ως κίνητρο, δηλαδή είχε τη ληστεία. Μάλιστα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Επιστρέφουμε στην κυρία Πελώνη και με αφορμή αυτό το περιστατικό, ένα ακόμη περιστατικό, κυρία Πελώνη, ένα ζήτημα, το ζήτημα της εγκληματικότητας, και υπάρχουν αρκετά παράπονα ότι ενώ ήταν ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης προεκλογικά, βλέπουμε τώρα όλο αυτό το διάστημα ότι υπάρχει πρόβλημα. Αλλά και εν προκειμένου, στο παράδειγμα, στην περίπτωση, στο συμβάν μάλλον που αναφέραμε, χρειάστηκε να βγει έξω από το πανεπιστήμιο για να ζητήσει βοήθεια ο άνθρωπος, έτσι. Αυτό το τελευταίο λέει πολλά, κύριε Πλάτζο. Ως προς τα πανεπιστήμια, είναι μια χωριστή υπόθεση αυτή. Ωστόσο, θα ήθελα να πω ως προς την εγκληματικότητα, επειδή ακούω πολλά τις τελευταίες μέρες, ακούω και την κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι άλλο εγκληματικότητα, είναι άλλο εγκληματοφοβία με αφορμή κάποια άγρια εγκλήματα, το έγκλημα, θέλετε, στα αγγλικά νερά, που συγκλώνησε ακριβώς επειδή είναι μια σπάνια περίπτωση. Τοποθετήθηκε και ο κύριος Χρυσοχοίδης χθες στη Βουλή. Η εγκληματικότητα έχει μειωθεί το πρώτο πεντάμινο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο του 20, από 10-40% σε ανθρωποκτονίες, ληστείες και εκλοπές. Το οργανωμένο έγκλημα είναι μια άλλη υπόθεση, προφανώς η αστυνομία να συντάσσει το σχέδιό της για να το αντιμετωπίσει. Και βεβαίως θα πρέπει να αναλογιστούμε όλοι την ώρα που γίνεται, θεωρώ, και μια εύκολη κριτική, ειδικά από το ΣΥΡΙΖΑ, τι ακριβώς θέλει, διότι είναι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε έξω η αστυνομία τις γειτονιές και μιλούσε για περιστολή κοινωνικών ελευθεριών εν μέσω των περιοριστικών μέτρων, συμμετέχοντας ταυτόχρονα σε περίπου 600 πορείες το τελευταίο τετράμινο, και τώρα ξαφνικά φωνάζει για την εγκληματικότητα. Κυρία Πελώνη, οφείλουμε να πούμε πάντως, ζητώ συγγνώμη, πέραν της κριτικής, που αυτή είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης, να κάνει κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ζήτημα, επιτρέψτε μου, όχι εγκληματοφοβίας, αλλά φόβου υπαρκτού από μια σειρά από περιστατικά που όλο το τελευταίο διάστημα τα βλέπουμε, και δεν αναφέρομαι μόνο στο είδε χθες έγκλημα των γλυκών νερών, τα βλέπουμε να πληθαίνουν. Πάνω σε αυτό ρωτώ, αν η κυβέρνηση είναι συνεπή σε σχέση με τις προεκλογικές της εξαγγελίες και αν έκανε όλα όσα μπορούσε να κάνει ώστε να αποτρέψει αυτή την εγκληματικότητα. Κυρία Μαυραγανή, θα επαναλάβω, νομίζω ότι συγχέονται χωριστά πράγματα. Είναι άλλο η ασφάλεια στις γειτονιές, το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη το γενικότερο, και άλλο συγκεκριμένα εγκλήματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και για τα οποία υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και οι δυνάμεις έχουν αυξηθεί και οι έλεγχοι. Υπάρχουν στατιστικά που έχει δώσει στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία. Οι έλεγχοι ενισχύονται, η αστυνομία ανασυντάσσεται και σχέδιο υπάρχει. Και η Ελλάδα είναι ασφαλής χώρα, ασφαλής θα παραμείνει και έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά και ανθρωποκτονιών και ληστείων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο τελευταία σημεία να προλάβουμε να τα θέσουμε. Ακούσαμε χθες την είδηση ότι παγώνουν οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας ως τα τέλη Ιουνίου για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Το επιβεβαιώνετε αυτό, έτσι θα γίνει? Κυρία Μαυραγάνη, έχει τεθεί σε εφαρμογή ο νέος νόμος της δεύτερης ευκαιρίας, που έχει ψηφιστεί εδώ και καιρό. Είναι ένας νόμος που προσφέρει δίχτυ προνοιών σε όλους, για όλους. Υπάρχει ο ξεοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, για τον οποίο υπάρχει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον. Μέχρι χθες το βράδυ, εξ όσων γνωρίζω, περισσότερο από 8.000 πολίτες είχαν μπει για να αρχίσουν να κάνουν την αίτησή τους. Καλούμε όλους τους πολίτες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους μέσω αυτού του μηχανισμού. Είναι ένας μηχανισμός που προσφέρει διπλάσιες δόσεις σε σχέση με πριν, έως και 240 δόσεις για οφειλές στο δημόσιο και πλέγμα προστασίας από όλες τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Και κούρεμα και 400 και κούρεμα οφειλών έως 75% και άλλες πρόνοιες. Είναι ένας νόμος με πρόνοιες για όλους. Και νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τελευταίο ερώτημα. Ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό να λέει ότι οι εκλογές στο τέλος της τετραετίας για μια ακόμη φορά. Κοντοζυγώνει ένα σχηματισμός όμως, γιατί πυροδοτήθηκε και αυτό με δεδομένη μια δική σας αποστροφή χθες ότι όλοι αξιολογούνται. Προφανώς όλοι αξιολογούμαστε. Αυτό είναι ένας διαρκής κανόνας, κυρία Μαυραγάνη. Δεν ήταν αποστροφή που αναφερόταν σε ένα σχηματισμό. Υπήρξε σχετική ερώτηση. Όσες φορές και να με ρωτήσουν για τον ανασχηματισμό, γνωρίζω το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, έκανα αυτή τη δουλειά.
θα σας πω το ίδιο. Προφανώς είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού και βεβαίως ένα σχηματισμό που δεν προαναγγέλλονται. Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Πελώνη. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.